ποια είναι τα πεπραγμένα της θητείας σας. Τι κάνετε από έργα, από υποδομές, από κοινωνική πολιτική. Καταρχήν, σαν παράταξη, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δήμου, είχαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα που συμπυκνωνόταν σε τρεις λέξεις. Δήμος εργάλεο πόλη κοινωνικής αλληλεγγύης, συμμετοχικός Δήμος, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά ήταν τα τρία βασικά στοιχεία που είχαμε για την πόλη μας. Και πιστεύω ότι έχουμε προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις εξαγγελίες μας. Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα πολύ δυσμενές πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, περιορισμοί πόρων και θεσμικές της λειτουργίες, που αντιμετωπίστηκαν σε πρώτη φάση από τον Καλλικράτη αρκετές από αυτές, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν με τη συνταγματική αναθεώρηση και με τη διασφάλιση πόρων όσο βγαίνουμε από τις δεσμεύσεις που μας έχουν επιβάλει οι δανειστές και οι δανειακές συμβάσεις. Θέλω να τονίσω το εξής, ότι ο Δήμος Εργάλεο είχε μια πολύ γενναία αύξηση σε σχέση με τις δαπάνες για τα κοινωνικά, δηλαδή έχει διευρυνθεί το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι ωφελούνται από το κοινωνικό μας παντοπολείο, ενταχθήκαμε σε προγράμματα και για το κοινωνικό παντοπολείο και για το κοινωνικό φαρμακείο και με την δημιουργία των κέντρων κοινότητας μπορέσαμε και υποστηρίξαμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, γι' αυτό και ο Δήμος Εργάλεο έχει πάρα πολλούς ωφελούμενους, γύρω στους 2.500 για το ΤΕΒΑ, γύρω στους 2.300 για το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης και σε μια σειρά επιδόματα πάνω από 4.000 οικογένειες. Τις 4.000 οικογένειες είναι αυτές που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο και όλα αυτά γιατί προσανατολίστηκαμε στο να στηρίξουμε τους συνδυσμότες μας απέναντι τόσο στις πολιτικές που εφαρμόζει ο Δήμος, όσο και στις πολιτικές, τις κεντρικές πολιτικές της κυβέρνησης που είναι για την άβληση αυτών των προβλημάτων. Ταυτόχρονα δημιουργούμε κάποιες υποδομές σε σχέση με αυτό. Ήδη υπάρχουν κατασκευές στην κοινωνική υποδομή ενός δημοτικού, ενός νηπιαγωγείου που έγινε εξ ολοκλήρου την περίοδο τη δική μας με σχέδια που ήταν έτοιμα και ενεργοποιήσαμε. Ήδη έχουμε εντάξει την κατασκευή ενός παιδικού σταθμού, ο οποίος σε λίγο δρομολογείται να κατασκευαστεί από το περιφερειακό πρόγραμμα. Σε σχέση με τις συνολικές υποδομές, ο Δήμος έχει εντάξει στο πρόγραμμα της περιφέρειας έργα ύψους και σε ευρωπαϊκά προγράμματα έργα και δράσεις ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Δυστυχώς η γραφειοκρατία μας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ με αποτέλεσμα τώρα στο τέλος της θητείας μας να αρχίζουν να υλοποιούνται αυτά τα έργα τα οποία είχαμε εντάξει το 2015 και έχουμε κάνει προγραμματικές συμβάσεις από το 2016. Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία να επιταχύνει αυτές τις διαδικασίες. Ποια είναι τα σημαντικότερα από αυτά? Τα σημαντικότερα από αυτά τα έργα, κάποια από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, όπως είναι η ανακατασκευή της Μάρκου Μπότσαρη, όπως είναι η αίθουσα του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου, είναι όπως ήταν η πιστοποίηση των γηπέδων, του γηπέδου Σταύρου Μαύρου Θαλασσίτης και φυσικά έχουμε υλοποιήσει και με δικούς μας πόρους παρεμβάσεις αναβάθμιση όλων των κλειστών γυμναστηρίων της πόλης, του κολυμβητηρίου που πιστοποιήθηκε και είναι στο πλαίσιο πραγματικά και πονούνται τώρα πια μελέτες σε σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου, του Ρίτσος και παρεμβάσεις που θα γίνουν στο γήπεδο Σταύρος Μαύρου Θαλασσίτης. Ήδη έχουμε ετοιμάσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δαπάνη και έργα, τρία μεγάλα έργα σε σχέση με τις ασφαλτοστρώσεις του Δήμου. Στο τέλος και τις υλοποίησεις αυτού του έργου που σήμερα ολοκληρώνεται, του τρίτου έργου κατά τη διάρκεια της θητείας μας, που είχαν γίνει το πρώτο, ήταν μια κρεμότητα 4-5 χρόνων που ενεργοποιήσαμε με βοήθεια με τον ΑΣΔΑ και έγινε από εμάς. Υπήρχε ένας σχεδιασμός για άλλο έργο το οποίο δημοπρατήσαμε και έγινε σε εμάς. Το τρίτο το μεγάλο, ένα έργο 1.800, έχει μελετηθεί εξ ολοκλήρου και κατασκευαστεί από εμάς. Με αυτά τα τρία έργα, περίπου το 45% του οδικού δικτύου της πόλης, μέσα σε αυτήν την θητεία μας, θα έχει ανακατασκευαστεί, πέρα από τις δράσεις που κάναμε και στην περιοχή του Ελαιώνα και αλλού. Θέλω να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο που γίνεται για την αναβάθμιση των αύλιων χώρων σε 11 σχολεία. Υπάρχουν σήμερα ένα πρόγραμμα γύρω στο 1.250 που θα γίνει για την αναβάθμιση 22 παιδικών χαρών, έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος μετά από 2,5 χρόνια, όπως και το έργο που υπάρχει για την αναδιαρρύθμιση και αναβάθμιση των 9 παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Τα λέω αυτά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα. Θεωρούμε ένα έργο επίσης το οποίο είναι εμβληματικό, έχουν ετοιμαστεί, έχει ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο και θα υλοποιηθεί, που θα είναι η λειτουργία
του παλιού κυθερινού κινηματογράφου του Εγάλεω του Τιτάν, που είναι ένα έργο πραγματικά εμβληματικό που έχει αποκτηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Δήμο. Ταυτόχρονα στις υποδομές λύσαμε προβλήματα και σχέσεων και πραγματικά υπήρξε μία αύξηση των αποθεμάτων του Δήμου σε σχέση με τον Ελαιώνα, επιλύοντας διαφορές με τη ΔΕΗ, που μας πρόσθεσαν 5,5 εκατομμύρια, αλλά ταυτόχρονα ελευθέρωσαν χώρους και μπορούν να γίνουν κάποιες πολυδομικές παρεμβάσεις πάρα πολύ σημαντικές για την περιοχή του Ελαιώνα. Αν θέλω να πω κάτι στα πεπραγμένα που θα τόνιζα, θα είναι ότι ο Δήμος μας προσέφερε αυξημένες παροχές στους δημότες με ελάχιστο κόστος και ελάχιστη επιβάρυνση για αυτούς. Όταν αναλάβαμε, μειώσαμε 5% τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη στο Εγάλεω είναι τα μικρότερα σε όλη την ευρύτερη περιοχή στους όμορους δήμους μας. Έχουμε πολύ χαμηλή επιβάρυνση στις επιχειρήσεις μας. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ο Δήμος Εγάλεω είχε τα ίδια δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις και δημότες με γειτονικό μεγάλο Δήμο, ο Δήμος θα είχε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο περισσότερα έσοδα από ανταποδοτικά. Πράγμα που θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Όμως κάναμε μια επιλογή σε αυτή τη θητεία, το να μειώσουμε και να κρατήσουμε χαμηλά λόγω της μεγάλης κρίσης που περνούσε η πόλη. Η πόλη έχει αρχίσει ήδη να δείχνει στοιχεία ανάκαμψης και στα καταστήματά της και στην κίνηση των πολιτών της. Είναι πάρα πολύ αχνά, αλλά εξακολουθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των συνδημοτών μας να υποφέρει και πραγματικά προσπαθούμε όσο μπορούμε να αυλύνουμε αυτή τη διαδικασία. Ο Δήμος επίσης, κατά τη διάρκεια της θητείας μας, μείωσε όλες τις επιβαρύνσεις των πολιτών, είτε αυτές αφορούσαν την πληρωμή και των τροφίων στους παιδικούς σταθμούς, από 30-40% έως και 50% και 60% στις διάφορες κατηγορίες. Ταυτόχρονα, γύρω στις 20-25% τις επιβαρύνσεις στις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες παραμένουν πάρα πολύ χαμηλές. Άρα, κάναμε αυτό το πράγμα, το ζήτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης σε σχέση με τους συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, ο Δήμος πρωτοστάτησε στη στήριξη του προσφυγικού ρεύματος που δέχτηκε η ευρύτερη περιοχή. Συμμετείχαμε τακτικά στον καθαρισμό και την ενίσχυση του Ελαιώνα στην αρχή, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Δήμο Αθηναίων, αλλά ταυτόχρονα είμαστε βασικοί ακόμα και τώρα στον καθαρισμό και στη στήριξη του καταβλισμού που υπάρχει στο Σκαραμαγκά. Είμαστε από τους Δήμους που με πολύ μεγάλη χαρά υποδεκτήκαμε τα προσφυγόπουλα στην πόλη και δεν υπήρξαν εντάσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας απέναντι στα παιδιά ή ακόμα και στην προστατευόμενη στέγη που έγινε σε εμάς για συνόδευτα προσφυγόπουλα, και πραγματικά αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο λόγω του προσφυγικού χαρακτήρα που έχει ο Δήμος μας. Έχει γίνει και κάτι άλλο στον Ελαιώνα εκτός από όλα αυτά? Στον Ελαιώνα υπάρχει ένας μεγάλος προγραμματισμός από την κυβέρνηση, την οποία είναι ως παλιού σχεδίου, τη δημιουργία του κεντρικού σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στον Ελαιώνα. Υπάρχει μια μελέτη σε εξέλιξη που την κάνει το Πολυτεχνείο με την Αττικό Μετρό και με τους ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχει ο Δήμος. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό θα αλλάξει όλη τη μορφή της πόλης. Συμπαρασία αλλαγές χρήσεων και αλλαγές λειτουργιών. Χωροθετείται το ΣΜΑ, και το οποίο θα υλοποιηθεί, και επίσης έχουμε ένα σχέδιο αξιοποίησης εγκαταστάσεων που περιέρχονται σε εμάς, τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τον ΟΤΕ που ήδη έχουν περιέλθει, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε υποδομές για τις υπηρεσίες του Δήμου και να αναπλαστεί η όλη περιοχή παράλληλα με τα τεχνικά έργα υποδομής τα οποία γίνεται, ούτως ώστε να γίνει ο Ελαιώνας και να υπάρξει το ισοζύγιο πρασίνου που προβλέπεται, αλλά και να εξυγιανθεί όλη η περιοχή, δίνοντας πραγματικά ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό πόλο στην πόλη. Συνδυασμένο δε βέβαια με την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων που υπάρχουν στο σταθμό του Ελαιώνα, σε ένα πρόγραμμα που έχουμε για την ανάδειξη της σειράς οδού, αλλά και των άλλων μεγάλων σημείων μας, όπως είναι το Μπαρουτάδικο για Μουσείο Βιομηχανικού Πολιτισμού και την αξιοποίηση του αρχαίου Βυζαντινού ναού του 13ου αιώνα στις αρχαίες, το ελιές, το τελευταίο εναπομείναν κομμάτι του αρχαίου Αττικού Ελαιώνα που υπάρχει στα ΤΕΙ Αθηνών. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Κλεισθένη και για τη θέση της απλής αναλογικής? Καταρχήν, είμαστε υπέρμαχοι της απλής αναλογικής. Παρά τις όποιες δυσλειτουργίες δημιουργήσει στην πρώτη της εφαρμογή, πραγματικά αυτές θα αντιμετωπιστούν, γιατί πιστεύουμε στην ηθική της ευθύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει συνένεση απέναντι στα προβλήματα, και υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να εκφραστεί και σε επίπεδο διαχείρισης και λειτουργίας
κάνοντά τους όλους συνυπεύθυνους σε αυτό που σήμερα γίνεται. Είναι βαθιά δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν μπορεί το 18,5% του πρώτου γύρου, επειδή εκλέγει δήμαρχο στο δεύτερο, να γίνεται 60%. Αυτό έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αυτοδιοικητικοί θα βρουν τον τρόπο και ο εκλογικός νόμος θα βοηθήσει για πραγματικά μια συνεργασία, συνοχή και αν θέλετε θα γίνει καλύτερο για τους πολίτες. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι για μας ήταν σημαντικό πράγμα η τοπική δημοκρατία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εμείς είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έβαλε ο μοναδικός στη χώρα στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα την τοπική δημοκρατία. Κάναμε κανονισμό λειτουργίας τοπικών συμβούλων, κάναμε εκλογές αδιάλυτες σε αυτό, δυστυχώς αποταριστήκαμε και από τις υπόλοιπες 7 παρατάξεις. Γιατί όλοι νομίζουν ότι αυτό γίνεται για να έχει κάποια ωφέλη ο Δήμαρχος. Αυτά τα πράγματα που για μας είναι πολύ σημαντικό, η συμμετοχή των πολιτών και η συναπόφαση, αυτά τα πράγματα θα διευκολύνει η απλή αναλογική. Ο Κλεισθένης δεν θεραπεύει όλες τις πληγές της αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται μια σταγματική αναθεώρηση που θα προχωράει την αποκέντρωση στη χώρα και θα λύνει προβλήματα πραγματικά ενός υπερσυγκεντρωτικού κράτους όπως είναι το ελληνικό. Ποιες θα είναι οι προτεραιότητές σας εάν θα επανεκλεγείτε για την επόμενη τετραετία? Καταρχήν το σημαντικό είναι η επανεκλογή της παράταξης και φυσικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να είναι εχέγγυο μιας πορείας. Θα ολοκληρώσουμε την πορεία για ένα μεγάλο πόλι κοινωνικής αλληλεγγύης, βιώσιμο, με ό,τι αυτό σημαίνει σε κοινωνικό και οικολογικό επίπεδο, μεγάλο συμμετοχικό και μεγάλο ψηφιακό. Ήδη ο Δήμος Αιγάλεως συμμετέχει σε πρωτοπόρα προγράμματα και που αφορούν τόσο τον κοινωνικό χαρακτήρα, ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και την ψηφιακή υποδομή του Δήμου. Θέλουμε αυτά τα πράγματα να εμβαθύνουμε, να συναντήσουμε το μέλλον και ειλικρινά καλώ όλους τους συμπολίτες μας, επειδή θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ότι ο Δήμος Αιγάλεως, που το παρέλειψα, ο Δήμος Αιγάλεως πήρε το βραβείο, το πρώτο βραβείο, ευρωπαϊκό βραβείο, χρηστής διακυβέρνησης. Από μια αξιολόγηση της τεχνικής βοήθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό. Συμμετείχαν πολύ λίγοι Δήμοι, γιατί ήταν με δικιά τους πρωτοβουλία και από αυτούς τελικά 15 πήραν το ευρωπαϊκό σήμα και πρώτος στην κατάταξη πανελλαδικά ήταν ο Δήμος Αιγάλεως. Εγώ καλώ όλους τους φίλους που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, όλους τους συμπολίτες, να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, το egalio.gr, και εκεί θα δουν ότι ο Δήμος Αιγάλεως πραγματικά αποτυπώνει όλα τα στοιχεία που σας είπα. Τα αποτυπώνει στους δημόσιους απολογισμούς που έχουμε κάθε χρόνο και στον τελικό απολογισμό, όπως θέλουμε να μπαίνουν ειδικά οι συνδημότες μας στις δύο εφαρμογές, το Novoville, που είναι η διαχείριση αιτημάτων των πολιτών που ταυτόχρονα θα έχουν και απάντηση ηλεκτρονικά, ήδη και για να δουν ότι υπάρξει ικανοποιητική ροή αυτή η απάντηση των αιτημάτων, όπως και στο Infodrasi, που δείχνει καθυστερημένα, θα πω, γιατί είναι αποτύπωση γραφειοκρατικών, την εξέλιξη όλων των έργων και των δράσεων που έχει ο Δήμος, την αποτίμησή τους και την πορεία τους. Είναι βασικά στοιχεία για μας, τα οποία μπορεί ο καθένας να δει, ούτως ώστε να συμμετέχει. Άλλωστε, εμείς λειτουργούμε σαν Δήμος και τις επιτροπές της τοπικής διαβούλευσης και στέλνουμε σε όλους τους φορείς και σε όλους τους συνδημότες, οι οποίοι ή τους συμπολίτες μας, γιατί δεν επικοινωνούν μαζί μας μονάχα οι συνδημότες μας, στέλνουμε πάντα όλα τα σχέδια προϋπολογισμών τεχνικού προγράμματος για να πάρουν τις παρατηρήσεις όχι μόνο των θεσμοθετημένων οργάνων που στέλνουμε των συλλόγων, αλλά και οποιοδήποτε πολίτη σε σχέση με το τεχνικό μας πρόγραμμα, τον προϋπολογισμό μας, με βάση βέβαια τις δεσμεύσεις και τις δυνατότητες που έχουμε.